Κανονική μας γραμμή θα πάμε ευθύς αμέσως. Θα καλημερίσω τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, τον κύριο Νότι Μηταράκη, όπως είναι μαζί μας. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, κύριε Τζέμπα. Λοιπόν, για δώστε μας λίγο την εικόνα, τι γίνεται με τους πρόσφυγες από την Ουκρανία και τι γίνεται σε σχέση με τη χώρα μας. Αν υπάρχουν δηλαδή ροές, πόσοι έχουν έρθει μέχρι στιγμή στη χώρα μας και αν περιμένουμε κι άλλους και μέχρι πόσους μπορούμε να υποδεχθούμε. Κοιτάξτε, η Ευρώπη αντιμετωπίζει μια πρωτόγνωρη ανθρωπιστική κρίση. Πάνω από 2 εκατομμύρια έχουν ήδη φύγει από την Ουκρανία. Κάποιοι εκτιμούν ότι αυτός ο αριθμός μπορεί να φτάσει και στα 15 εκατομμύρια που θα φύγουν από την Ουκρανία λόγω του πολέμου. Οι άνθρωποι αυτοί φύγανε με την ελπίδα ότι θα γυρίσουν πολύ σύντομα. Βέβαια, χωρίς να θέλω να είμαστε αναλυτές, βλέποντας τις εικόνες, το τι γίνεται στην Ουκρανία και τη μεγάλη καταστροφή που έχουν οι μεγάλες πόλεις, αντιλαμβάνεστε ότι φαίνεται δύσκολο ότι αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν σε ένα πολύ εύλογο χρονικό διάστημα να επιστρέψουν στον τόπο τους. Αυτοί είναι άνθρωποι όμως που θέλουν να γυρίσουν, και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Από την άλλη, η Ευρώπη άνοιξε την αγκαλιά της με την εφαρμογή μιας οδηγίας του 2001 που δεν είχε ξαναεφαρμοστεί, η οποία δίνει στους Ουκρανούς υπηκόους που φύγαν από την εμπόλεμη κατάσταση αυτόματο δικαίωμα 12 μήνες παραμονής και εργασίας σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτοί θέλουν να πάνε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός μηχανισμός κατανομής, αλλά έχουν το δικαίωμα ατομικά να πάνε σε όποια χώρα κρίνουν. Οι περισσότεροι πάνε σε χώρες τους οποίους έχουν συγγενείς. Δηλαδή, η Πολωνία, η οποία είχε ήδη 1 εκατομμύριο Ουκρανούς πριν από τον πόλεμο, έχει δεχτεί αυτή τη στιγμή περίπου 1,6 εκατομμύρια. Η Ελλάδα, που είχε 25.000 Ουκρανούς πριν από τον πόλεμο, έχουν φτάσει περίπου 9.500 με 10.000 στη χώρα μας. Είναι δεδομένο ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί τους επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μέχρι στιγμής η πολύ μεγάλη πλειοψηφία αυτών που έρχονται διαμένουν στους συγγενείς τους. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό είναι θετικό βραχυπρόθεσμα, γιατί πέρα από το γεγονός ότι λαμβάνουν υλική στήριξη, είναι και η ψυχολογική στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν φύγει από πόλεμο, το ότι είναι με φίλους, γνωστούς, συγγενείς, οπωσδήποτε βοηθάει. Οι οικογένειες που έχουν έρθει κυρίως, δηλαδή μητέρες με παιδιά και ηλικιωμένοι, δεν έχουμε ανδρικό πληθυσμό οι οποίοι έχουν μείνει πίσω να πολεμήσουν. Βέβαια, είναι το δυσάρεστο ότι πολλοί από αυτούς δεν θα γυρίσουν, δεν θα μπορέσουν τις εχθροπραξίες, θα χάσουν τη ζωή τους και θα βρεθούμε με το να έχουμε οικογένειες εδώ πέρα οι οποίες έχουν χάσει ένα μέλος τους στον πόλεμο της Ουκρανίας. Εμείς έχουμε ανοίξει αυτή τη στιγμή 2 δομές φιλοξενίας, μία πρώτης υποδοχής στη Συντική, η οποία είναι 5 χιλιόμετρα από τον Προμαχώνα, στο οποίο Προμαχώνα έχουμε και εκεί δημιουργήσει ένα κέντρο πρώτης αντιμετώπισης αφήξεων, γιατί κυρίως έρχονται ο δικός από τον Προμαχώνα. Στη Συντική δεν μένουν, δεν διαμένουν εκεί. Στη Συντική έχουμε καθαρά έτοιμα δωμάτια, έχουμε ατομικές σακούλες με είδη υγιεινής για τον κάθε ένα που έρχεται, για να μείνει 1-2 μέρες μέχρι να οργανωθεί. Όσοι θέλουν να φύγουν και να πάνε προς γνωστούς και συγγενείς φεύγουν μόνοι τους. Δεν σταματάνε όλοι στην Δική. Υπάρχουν πολλοί που απλώς σταματάνε στον Προμαχώνα. Εκεί έχουμε ζεστά ροφήματα, έχουμε σάντουιτς, έχουμε την πρώτη στήριξη. Πιο πολλοί σταματάνε για λίγο εκεί, περνάνε τελωνιακό έλεγχο, περνάνε τα διαβατήριά τους, γιατί όλοι αυτοί έρχονται με διαβατήρια κανονικά και μπαίνουν νόμιμα στη χώρα μας και μετά φεύγουν. Όσοι ζητήσουν παραμονή, αυτή τη στιγμή χρησιμοποιούμε μία δομή ολόκληρη στις Σέρες, η οποία έχει 800 κρεβάτια. Συνολικά έχουμε 5.000 κρεβάτια άμεσα διαθέσιμα και με λίγες μέρες προετοιμασία μπορούμε να φτάσουμε στα 15.000 κρεβάτια. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή να καλύψουμε αυτό που ονομάζουμε το πρώτο κύμα. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε, αν αυτοί μείνουν στη χώρα μας, πιο μακροπρόθεσμα τι θα κάνουμε. Και αυτό αφορά πολλούς τομείς. Αφορά το τομέα της στέγασης, αφορά το θέμα της πρόσβασης στην αγορά εργασίας, αφορά την ψυχολογική υποστήριξη, αφορά τη συνολική στήριξη αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι εκτοπίστηκαν πολύ βία και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από τα σπίτια τους. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Βλέπουμε με αφορμή την προσφυγική κρίση από την Ουκρανία μια εντελώς διαφορετική στάση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αντιμετώπιση που είχαν οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως οι χώρες του Βορρά στο κύμα προσφυγικής κρίσης που αντιμετώπισε η χώρα μας και συνεχίζει να αντιμετωπίζει από τις χώρες που δεν ανήκουν στον ευρωπαϊκό
χώρο. Εντελώς διαφορετική προσέγγιση, εντελώς διαφορετικά αντανακλαστικά αλληλεγγύης. Είναι ανοιχτοί όλοι για να υποδεχθούν τους Ουκρανούς πρόσφυγες, κάτι το οποίο δεν συνέβη και δεν συμβαίνει και με τους αναπομείνοντες εδώ στην χώρα μας. Πώς το ερμηνεύετε αυτό, κύριε Υπουργέ? Καταρχήν, πράγματι υπάρχει μια διαφοροποίηση. Και νομίζω ότι αυτά που συμφωνήσαμε την προηγούμενη Πέμπτη στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των Ουκρανών δημιουργεί και κάποιο προηγούμενο στη συζήτηση που τώρα γίνεται για το νέο σύμφωνο. Δηλαδή ότι η Ευρώπη δέχεται πλέον ότι είμαστε ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος προστασίας, κάτι το οποίο προδιετίας είχα πει και εγώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι πρέπει να είναι ο στόχος μας να μην είναι εθνικό το άσυλο και περιορισμένος ο γεωγραφικός χώρος για αυτούς που λαμβάνουν διεθνή προστασία, αλλά η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινούς κανόνες και κοινό χώρο. Αυτό τελικά στο θέμα της Ουκρανίας έγινε δεκτό και αυτό, ας πούμε, είναι ένα θετικό βήμα σε μια συζήτηση που είναι πράγματι ανοιχτή και θα ολοκληρωθεί τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι εύκολη συζήτηση για το νέο σύμφωνο. Από εκεί και πέρα θα σας πω ότι υπάρχει και μια πολύ σημαντική διαφορά με την Ουκρανία. Η Ουκρανία είναι μια χώρα η οποία συνορεύει κατευθείαν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συνορεύει με 4 κράτη-μέλη. Είναι η γειτονιά μας. Και βάσει και τη συνθήκη της Γενέβης, η έννοια του πρόσφυγα είναι αυτός που φεύγει από μια εμπόλεμη ζώνη και πάει στην πρώτη ασφαλή χώρα. Η πρώτη ασφαλή χώρα είναι η Ενωμένη Ευρώπη. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ταξιδεύουν μέσω πολλών μεταβατικών χωρών στις οποίες θα μπορούσαν να είχαν ζητήσει διεθνή προστασία. Υπάρχει μια συζήτηση στην Ευρώπη και νομίζω δικαιολογημένη, όταν έρχονται άνθρωποι στη χώρα μας οι οποίοι ξεκινήσαν το ταξίδι τους χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, περάσαν από πολλές χώρες και κάποιες από αυτές τις χώρες ανταποκρίνεται στα ελάχιστα κριτήρια διεθνούς προστασίας. Εάν είναι πρόσφυγες, εάν είναι παράνομοι μετανάστες. Ξεκινάνε ως πρόσφυγες και καταλήγουν να επιλέγουν τη χώρα στην οποία νομίζουν ότι θα βρουν την καλύτερη οικονομική στήριξη. Ένα λεπτό. Η Τουρκία έχει δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν δεχθεί οι μηχανισμοί και οι αρμόδιες επιτροπές ότι είναι μια ασφαλής χώρα. Άρα θα μπορούσαν όλοι αυτοί να παραμένουν στην Τουρκία. Παρά μπαίνουν στα καραβάκια και έρχονται εδώ ή βρίσκουν άλλους διαδρόμους για να έρθουν εδώ. Η αλήθεια ότι είναι αυτοί που. Άρα δεν μπορεί να θεωρούνται ως πρόσφυγες. Η αλήθεια ότι είναι πάρα πολύ λίγοι αυτοί πλέον που έρχονται στη χώρα μας. Πέρυσι ήταν 8.500. Μόνο στην Ιταλία, θέλω να σας πω, από την Τουρκία πήγαν 12.000. Συνολικά στην Ευρώπη πέρυσι μπήκαν 200.000 παρανόμως. Στην Ελλάδα μπήκε το 4% των ευρωπαϊκών ροών, ενώ το 2015 είχε μπει σχεδόν το 70%. Άρα η αλήθεια είναι ότι πλέον το πρόβλημα για τη χώρα μας είναι πολύ πιο περιορισμένο από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Ωραία. Η Τουρκία φιλοξενεί 4 εκατομμύρια μετανάστες. Ναι. Και αυτό που προσπαθούμε να πούμε στην Τουρκία. Και παίρνει λεφτά γι' αυτό, ναι. Παίρνει λεφτά γι' αυτό. Προσπαθούμε όμως να πούμε στην Τουρκία ότι όσο έρχονται στην Ελλάδα, πολλαπλάσιοι πάνε στην Τουρκία. Δηλαδή και η Τουρκία τελικά, αν πάρουμε ας πούμε παράδειγμα το 2019, όπου μπήκαν 72.000 στη χώρα μας, την ίδια χρονιά, ρεκόρ, την ίδια χρονιά στην Τουρκία μπήκε ρεκόρ 456.000. Άρα δηλαδή, με το να φέρχονται 72.000 στη χώρα μας, η Τουρκία δέχτηκε 380.000 περισσότερο στη χώρα της. Άρα κανείς δεν κερδίζει, ούτε η Ελλάδα κερδίζει, ούτε η Τουρκία κερδίζει από το να είμαστε διαδρομή λαθροδιακινητών. Και νομίζω ότι αυτό πλέον έχει αλλάξει ουσιαστικά από το 2021. Θέλω να πιστεύω και με την προσπάθεια που υπάρχει αυτή τη στιγμή θεμελίωσης καλύτερων σχέσεων με την Τουρκία, να έχουμε ένα πολύ πιο ήσυχο 2022. Μέχρι στιγμής είναι αρκετά περιορισμένες οι ροές το 2022, το πρώτο τρίμηνο. Να συνεχίσουμε να έχουμε ένα πολύ πολύ χαμηλό επίπεδο ροών, που ουσιαστικά πλέον στη χώρα μας φεύγουν πολύ περισσότεροι από ό,τι έρχονται. Λοιπόν, εδώ θα έρθω στην Τουρκία, γιατί είναι ένα θέμα αυτό. Και την επόμενη μέρα μετά τον διάλογο Μητσοτάκη-Ερντογάν. Διαβάζω όμως και σε αρκετά ξένα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι μπορεί τελικά το ουκρανικό προσφυγικό κύμα να επηρεάσει, να έχει αρνητικό αντίκτυπο σε σχέση με τη χώρα μας, διότι υπάρχουν αρκετά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδιαίτερα του Βορρά, οι οποίοι χρησιμοποιούν αυτό το προσφυγικό κύμα που περιγράψατε. Αν μιλάμε για 15 εκατομμύρια, μιλάμε για τεράστιο νούμερο, έτσι. Χρησιμοποιούν λοιπόν αυτό το επιχείρημα για να σταματήσουν κάθε συζήτηση για απομάκρυνση αλλοδαπών από την Ελλάδα και μεταφορά τους προς το εσωτερικό της Ευρώπης, που είναι και το πάγιο αίτημα της χώρας μας. Αντιθέτως, μάλιστα, ήδη κάποιοι βάζουν και στο τραπέζι επιστροφή μεταναστών και προσφύγων στη χώρα μας.
καθώς όπως υποστηρίζουν δεν μπορούν διαφορετικά να φιλοξενήσουν τους πρόσφυγες τους της Ουκρανίας. Καταρχήν αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει συζήτηση για επιστροφή κόσμου στη χώρα μας από αυτούς που φύγαν τα προηγούμενα χρόνια. Άρα αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή δεν έχει τεθεί. Από εκεί και πέρα ότι η Ευρώπη έχει φτάσει σε όρια αντοχής γενικότερα από το προσφυγικό μεταναστευτικό, αυτό είναι μια αλήθεια. Και το οποίο θα μας επηρεάσει. Τώρα, από εκεί και πέρα, μετεγκαταστάσεις από την Ελλάδα σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια κάποιου οργανωμένου προγράμματος, η αλήθεια είναι ότι ουδέποτε υπήρχε μια τέτοια διάθεση από την Ευρώπη πέρα συγκεκριμένων ανθρωπιστικών δράσεων, όπως υπήρξαν για τα συνόδευτα ανήλικα με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού ή μετά τον εμπρισμό της Μόριας, όπου κάποια κράτη-μέλη εκείνη τη στιγμή προσφέρθηκαν να βοηθήσουν. Άρα δεν νομίζω ότι αλλάζει κάτι για τη χώρα μας. Αυτό που είναι σημαντικό για τη χώρα μας είναι να διατηρήσει ένα καθεστώς πάρα πολύ περιορισμένων ροών παράτυπων προς τη χώρα μας. Από εκεί ξεκινάει η αποσυμφόρηση της χώρας για το μεταναστικό, να μην είμαστε εμείς η πύλη εισόδου. Και νομίζω αυτό πλέον τελευταία διετία έχει γίνει. Με αφορμή τη συζήτηση Μητσοτάκη και Ερντογάν, την προσέγγιση, την επαναπροσέγγιση και το γεγονός ότι φαίνεται ότι μπαίνουμε σε ένα άτυπο μορατόριουμ με αφορμή και το ουκρανικό, είναι μια ευκαιρία να τεθεί στο τραπέζι του διαλόγου και το θέμα του μεταναστευτικού? Γιατί θυμίζω ότι μέχρι πρόσφατα, μέχρι πριν από λίγο διάστημα, η Τουρκία κατηγορούσε την χώρα μας ότι κάνει επαναπροωθήσεις, έκανε συνεχείς καταγγελίες, έφτασε στο σημείο να ζητήσει και την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν θα πρέπει να μπει αυτή η συζήτηση στο τραπέζι του διαλόγου με αφορμή την επαναπροσέγγιση των δύο πλευρών? Νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο είναι στο τραπέζι και από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού και από την επίσκεψη δικιά μου των Υπουργών Εξωτερικών. Νομίζω υπάρχει μια προσπάθεια γενικά να πέσουν οι τόνοι. Νομίζω και η Τουρκία αντιλαμβάνεται ότι είναι αδιέξοδο αυτή η πολιτική της, κυρίως αν δεν στηρίζεται στην πραγματικότητα. Με τις ΜΚΟ, έχετε κανένα νέο? Έφυγε καμιά ΜΚΟ από τα νησιά για να πάει να βοηθήσει στα σύνορα με την Ουκρανία ή παραμένουν στα νησιά μας για να φροντίζουν? Η αλήθεια είναι ότι ελάχιστες ΜΚΟ έχουν μείνει πλέον στα νησιά, γιατί δεν υπάρχει κόσμο στα νησιά. Τα νησιά μας πλέον είναι σχεδόν παντελώς άδεια. Αυτή τη στιγμή οι διαμένοντες στις δομές φιλοξενίας είναι μερικές εκατοντάδες. Στη Λέρο είναι 100 άτομα, στη Χίο είναι 300 άτομα, στη Σάμο είναι 300 επίσης, στην Κο είναι 300 επίσης. Στη Λέσβο από 25.000 που ήταν κάποια στιγμή η Μόρια είμαστε στους 1.700, αλλά και αυτό αποσυμφορείται γρήγορα. Πάρα πολλές από αυτές τις οργανώσεις έχουν ουσιαστικά κλείσει και έχουν φύγει μόνες τους τα προηγούμενα δύο χρόνια, ελείψη πλέον αντικειμένου. Με δεδομένο, και τελευταίο ερώτημα, με δεδομένο ότι η Ευρώπη, ο πλανήτης γενικότερα, μπαίνει σε μια περίοδο αβεβαιότητας με οικονομική κρίση, με αυξημένες τιμές ενέργειας, με αβεβαιότητα στην οικονομία, αλλάζει το νέο δόγμα που έχετε φέρει στο μεταναστευτικό, το δόγμα της εύκτακτης μετανάστευσης, δηλαδή να φέρουμε εργατικά χέρια από Μπαγκλαντές ή από οπουδήποτε αλλού για να μένουν στην χώρα μας για δύο χρόνια όπως έχετε ανακοινώσει? Θα αλλάξει αυτή η διαδικασία ή θα δούμε να συνεχίζεται? Κοιτάξτε, όσο συζητάμε αυτή τη στιγμή με εργοδοτικούς φορείς και αγροτικά συνδικαλιστικούς φορείς, εταιρισμούς, όσο συζητάμε με τους τουριστικούς εργοδότες του τουρισμού, υπάρχει μια τεράστια έλλειψη εργατικού δυναμικού αυτή τη στιγμή στη χώρα. Την οποία καταθέσαμε έκτακτη νομοθεσία, η οποία θα περάσει την Τρίτη στη Βουλή για εργάτες γης, επαναφέροντας ένα έκτακτο μηχανισμό που είχε λειτουργήσει το 2020 και το 2021. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα έλλειψης εργατικού δυναμικού σε συγκεκριμένες εργασίες. Το οποίο δεν είναι καινούριο φαινόμενο, είναι ένα φαινόμενο ετών που καλύπτουμε κατά κανόνα από εργαζόμενους που έρχονται από τα Βαλκάνια, αλλά από ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια, επειδή αυτούς τους ίδιους εργαζόμενους τους διεκδικούν και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιθανόν προσφέροντας καλύτερα μεροκάματα, υπάρχει μια έλλειψη στη χώρα μας. Είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο τίθεται διαρκώς. Το ενδεχόμενο να προσφέρουμε καλύτερα μεροκάματα στους Έλληνες ανέργους και να μπούμε στη διαδικασία να απορροφήσουμε αυτούς, το έχουμε σκεφτεί? Κοιτάξτε, υπάρχουν τα μεροκάματα πολλές φορές είναι 50 και 100 ευρώ την ημέρα. Δεν είναι χαμηλά τα μεροκάματα τα οποία υπάρχουν στους εργάτες γης, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι... Στη Μανολάδα παίρνουν 50 και 100 την ημέρα γιατί... Ανάλογα με τις περιοχές. Όταν μιλούμε με τους συνεταιρισμούς, ανάλογα με τις περιοχές υπάρχουν καλά μεροκάματα. Αλλά το θέμα είναι ότι αντιλαμβάνεστε ότι καθώς η χώρα μας έχει αναπτυχθεί οικονομικά τις τελευταίες δεκαετίες, δεν μιλάω πρόσκαιρα, μιλάω γενικότερα,
έχει αλλάξει και το κοινωνικό μοντέλο. Και δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Είναι φαινόμενο σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, οι Ευρωπαίοι δεν θέλουν να κάνουν τα παιδιά τους τις δουλειές που κάνανε οι παππούδες μας. Το οποίο δεν το κατακρίνω. Είναι μια εξέλιξη μιας κοινωνίας. Αυτό δημιουργεί μια ανάγκες. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Πολύ δύσκολο βλέπω να επιστρέψουν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες Έλληνες κάθε χρόνο και να μαζεύουν σοδειές εποχικά. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Μηταράκη. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.